πεσμένο τον φίλο σας Μπρούμητα και να αιμορραγεί. Αιμορραγούσε φαντάζομαι τη στιγμή που φτάσατε. Σοκαρίστηκα. Σοκαρίστηκα και εντάξει, προσπάθησα να το μιλήσω, προσπάθησα να καταλάβω αν αισθάνεται, αν έχει επικοινωνία. Του μίλησα, δεν απάντησε. Βαλιανάς από εκεί και... είναι μόνο. Ναι, ναι. Μόνο ανάς είναι και δεν είχε επαφή, δεν, ούτε μου μιλούσε, ούτε έκανε κάποια κίνηση. Μετά αυτόματα πήρα τις πρώτες βοήθειες, αστυνομία, για να μπορέσουμε να τον σώσουμε. Αλλά τελικά δεν έγινε. Ρωτηθήκατε επίμονα και στο δικαστήριο γιατί πρώτον καλέσατε στο τηλέφωνο κάποιους φίλους σας να σπεύσουν στο σπίτι σας και δεύτερον γιατί δεν ειδοποιήσατε τους συγγενείς του Θανάση και την σύζυγό του. Κάλεσα έναν φίλο για να έρθει σε βοήθεια και από εκεί και πέρα δώσαμε προτεραιότητα στο να μεταφερθεί το συντομότερο στο κέντρο υγείας. Γιατί άργησε τόσο πολύ να φτάσει στο ασθενοφόρο? Το ασθενοφόρο δεν έφτασε ποτέ, εμείς τον μεταφέραμε στο κέντρο υγείας. Γιατί όμως άργησε Γιατί τόσο πολύ? Γιατί το ασθενοφόρο ερχόταν από Λιγουριό. Όταν βοηθήσατε κι εσείς και ακολουθήσατε με το αυτοκίνητό σας την μεταφορά του Θανάση στο κέντρο υγείας, γιατί δεν ήρθε ποτέ το ασθενοφόρο, εκεί έφτασε και η κατηγορούμενη. Ποιος την ειδοποίησε, εσείς, κάποιος άλλος από τους φίλους σας που ήταν στο σημείο? Όχι, δεν την ειδοποίησα. Εγώ δεν γνωρίζω ποιος την ειδοποίησε. Την περιγράψατε ως ψυχρή, ως αμήχανη τις πρώτες ώρες που πληροφορήθηκε την είδηση του θανάτου του άντρα της. Ναι, έτσι ήταν. Έδειχνε σαν να μην έχει καταλάβει τι έχει γίνει. Ψυχρή ήταν, δεν έδειξε πόνο τέλος πάντων, δεν έκλαψε. Και από σήμερα άκουσα στο δικαστήριο ότι υπάρχουν μαρτυρίες, ότι έχουν δει ανθρώπους να αυτή την ώρα να μπαίνουν στο σπίτι και να βγαίνουν. Την ώρα που έλειπα εγώ και ήμουν στο κέντρο υγείας μαζί με τον Θανάση. Μπήκαν και βγήκαν άνθρωποι στο σπίτι σας όσο εσείς ήσταν στο κέντρο υγείας με το θύμα, που είχατε πάει το θύμα. Υπάρχει στο τέτοια κέντρο μαρτυρία υγείας. Μου είπαν σήμερα. Ακούσατε ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι που μπήκαν και βγήκαν, τους ξέρετε εσείς? Για το η μητέρα και την αδερφή της κατηγορουμένης. Πήγατε στη συνέχεια, μπήκατε μέσα στο σπίτι σας. Ναι. Εκεί έγινε και πολλής λόγος στο δικαστήριο ότι πήρατε από το συρτάρι στο υπνοδωμάτιο που φυλάγατε το όπλο, το περίστροφό σας, τις σφαίρες και τις πετάξατε. Ναι. Πώς δικαιολογείτε, ενώ ο φίλος σας ήταν έξω στην κατάσταση, ήταν βαριανάς, ήταν πυροβολημένος, εσείς ταυτόχρονα παίρνατε τις σφαίρες και πήγατε και τις πετάξατε? Το πρώτο που έκανα ήταν να ειδοποιήσω και να... και τους ανθρώπους αλλά και την αστυνομία και τα ασθενοφόρα για να έρθουν σε βοήθεια. Από εκεί και πέρα δεν χάθηκε χρόνος με αυτό που έκανα, απλά ήταν μια αντίδραση γιατί σκέφτηκα ότι μπλέκω κι εγώ σε αυτή την υπόθεση. Επειδή ανήκε σε εσάς το περίστροφο. Ναι, επειδή ανήκε το περίστροφο σε μένα. Mm-hmm. Αυτό πότε το διαπιστώσατε ότι είναι το δικό σας περίστροφο? Από την πρώτη στιγμή το κατάλαβα, αλλά μπαίνοντας μετά μέσα στο σπίτι διαπίστωσα ότι έλειπε και από το σιτάρι. Και δεν έκρυψα τίποτα. Δηλαδή δεν με ρώτησαν καν στην αστυνομία το τι έκανα. Πήγα εγώ και τους είπα όλη την αλήθεια. Μαζί με τις σφαίρες ακούσαμε πρώτη φορά στο δικαστήριο τώρα κατά τη διάρκεια της εξέτασής σας ότι πετάξατε και κάποιους κάλικες. Υπήρχαν κάποιοι Όχι, κάλικες. Όχι, απλά υπήρχαν κάλικες άδειοι μέσω σιρτάρι. Δεν τους πέταξα. Απλά υπήρχαν μέσω σιρτάρι μαζί με τις σφαίρες. Κάτι στο οποίο στάθηκε για αρκετή ώρα η έδρα του δικαστηρίου έχει να κάνει με το σωματίδιο, το συμβατό με πυρίτιδα που βρέθηκε στο αριστερό σας χέρι. Μας δείξατε στο δικαστήριο, μας δώσατε την εντύπωση ότι δεν γνωρίζατε ότι στο αριστερό σας χέρι είχε βρεθεί τέτοιο σωματίδιο. Άλλο το σωματίδιο πυρίτιδας και άλλο η πυρίτιδα. Και εφόσον δικαιολογείται λόγω της φύσης της εργασίας μου, από εκεί και πέρα δεν είναι πυρίτιδα. Άρα μπορεί να υπήρχε στο χέρι σας επειδή κάνατε προηγουμένως μια εργασία στο μηχανουργείο σας. Ναι, από εκεί έφυγα και δεν θυμάμαι καν αν έχω πλύνει και τα χέρια μου, δηλαδή τόσο γρήγορα που έγινα. Εσάς πότε σας πήρανε γενετικό υλικό? Την ίδια μέρα, το απόγευμα. Την ίδια μέρα το απόγευμα. Ναι, και για την πυρίτιδα
και DNA και αποτυπώματα. Το σπίτι σας φυλάχθηκε από την αστυνομία τις πρώτες ώρες? Τις πρώτες ώρες όχι. Έγινε μια έρευνα από το αστυνομικό τμήμα Κρανιδίου και την ασφάλεια ναυπλίου την ίδια μέρα το βράδυ, που πήγα εγώ τους αστυνομικούς και τους υπέδειξα το σημείο που υπήρχε το όπλο, οι σφαίρες. Και από εκεί και πέρα εγώ πήγα πάλι στην ασφάλεια για το αυτόφορο στο ναύπλιο και επέστρεψα στο σπίτι μου την επόμενη μέρα το βράδυ. Και μετά η έρευνα από το κλιμάκιο της Αθήνας στο σπίτι μου έγινε την ημέρα της κηδείας. Είχε εχθρούς, είχε κάποιον που να ήθελε το κακό του? Όχι, όχι, δεν είχε με κανέναν κάτι. Δεν περνάει από το μυαλό σας δηλαδή ότι υπάρχει συγκεκριμένος άνθρωπος που να ήθελε να σκοτώσει το Θανάση? Όχι, όχι, δεν υπήρχε κάτι τέτοιο σίγουρα. Ο νονός της 13χρονης κάποια στιγμή σας φώναξε και σας εκμυστηρεύτηκε μία πολύ σημαντική πληροφορία. Ένα-δύο μήνες μετά το συμβάν, ότι το μεσημέρι που δολοφονήθηκε ο Θανάσης, άκουσε μία ανδρική φωνή να λέει «θα σε σφάξω», άκουσε μία γυναίκα να εκλυπαρεί, στη συνέχεια αγκομαχητά και κάποια στιγμή άκουσε δύο πυροβολισμούς. Το εκμυστηρεύεται σε εσάς? Για να το καταφέρω να μου πει αυτό που ήθελε, με έβαλε να του ορκιστώ ότι δεν θα το πω πουθενά. Και δεν μου είπε κάτι συγκεκριμένο. Μου είπε ότι άκουσε μια άντρικη φωνή, άκουσε μια γυναικεία φωνή που παρακαλούσε, άκουσε ένα πυροβολισμό και στο τέλος δεν έδωσε σημασία. Τι επιθυμείτε? Την αλήθεια σίγουρα. Αν όντως το έχει κάνει την εσχάτη των ποινών. Από εκεί και πέρα όμως, εάν δεν το έχει κάνει, την αθώωσή της. Μάλιστα, Γιώτα, ο λόγος εσένα.